αναδρομικά δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι πλέον. Mm-hmm. Μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ότι τους δικαιώνει και ως προς τα δώρα, δικαιούνται άπαντες, γιατί η περικοπή των δώρων έγινε σε όλους τους συνταξιούχους. Αλλά να πούμε από πού προέρχονται αυτά τα αναδρομικά και να πούμε τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι. Αυτά τα αναδρομικά προέρχονται από δύο νόμους του 12, από τον 4051 και από τον 4093. Ο 4051 τι έλεγε, έκανε περικοπές σε επικουρικές συντάξεις, είχε μια κλίμακα από 201 ευρώ όποιος έπαινε επικουρική και πάνω, είχε περικοπή από 201 ως 250 ευρώ, είχε περικοπή 10%, από 251 ως 315% περικοπή και από 301 και πάνω είχε 20% περικοπή. Με τον 4051 πάλι γίνονταν περικοπή στην κύρια σύνταξη από 1.300 ευρώ και επάνω 12%. Και ο 4093 έκανε περικοπές στο άθροισμα κύριας επικουρικής και μετοχικού ταμείου, όσοι είχαν μετοχικό ταμείο, με μία κλίμακα από 5% όσοι είχαν άθροισμα από 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ, 10% από 1.501 έως 2.000 και 15% μέχρι 3.000 και από 3.000 και πάνω 20%. Αυτές ήταν οι περικοπές που ήρθε το ΣΤΕ με δύο αποφάσεις των 2287 και 2290 το 2015 και είπε ότι όλες αυτές οι περικοπές που έγιναν στους συνταξιούχους είναι παράνομες. Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι? Mm-hmm. Οι συνταξιούχοι όσοι έχουν κάνει αγωγές δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα βέβαια. Όσοι δεν έχουν κάνει αγωγές, το πρώτο που πρέπει να κάνουν θα πρέπει μέχρι 31/12/18 να καταθέσουν αιτήσεις στο κύριο φορέα και στο επικουρικό ταμείο, δηλαδή στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΕ, και να ζητάνε τα χρήματά τους να τους τα καταβάλει το ταμείο. Άρα διαφορετική αίτηση λοιπόν για το διαφορετική ΕΤΕΕ. Διαφορετική αίτηση στο φορέα κύριας ασφάλισης, στον ΕΦΚΑ, και διαφορετική αίτηση στο Ταμείο της Επικουρικής Ασφάλισης, στο ΕΤΑΕΠ. Και να ζητούν να τους επιστραφούν τα χρήματα και τα δώρα τα οποία παρανόμως τους παρακρατήθησαν. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι 31/12 του 2018 για να μην υπάρξει παραγραφή του έτους 2016.